Εξασφαλισμένο δεν είναι τίποτα. Έχουμε αλλάξει παιχνίδια, αλλά έξι ντέρμπι θα έλεγα εγώ. Βέβαια το ντέρμπι καθαρά βαθμολογικού ενδιαφέροντος ήταν το σημερινό. Παίζανε δύο πρωτοπόροι με 51 βαθμούς. Ξέρουμε τα πετράλαινα, ξέρουμε ότι διαθέτει ποιοτικούς παίχτες. Έχει παίχτες που ανά πάσα ώρα και στιγμή μπορούν να σου βγάλουν ευκαιρία. Και εμείς μπορούσαμε να την παρέχουμε τη δύναμη, το πάθος, τη θέληση και να είμαστε μέσα στο αγωνιστικό πλάνο, σε αυτό που είχαμε σχεδιάσει καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας. Είμαι πολύ ευχαριστημένος, θα δώσω συγχαρητήρια, το λιγότερο είναι στους παίχτες μου. Θα υποκριθώ στο μεγαλείο τους, στην πίστη, στο πάθος, γιατί έχουμε ξεκινήσει μια προσπάθεια τρομερή από την αρχή της χρονιάς και πιστεύω ότι έχουμε φτάσει στην πηγή. Παραμένουν 6 παιχνίδια με δύσκολη συνέχεια, αλλά βγάλαμε ένα μεγάλο μέρος του πρωταθλήματος και είμαστε πάλι ακόμα στην κορυφή. Το είχαμε πει και από πριν ότι το παιχνίδι ήταν αρκετά δύσκολο. Ήταν δύο καλύτερες ομάδες του ομίλου. Ένα ντέρμπι πολύ δυνατό, όπως και έγινε. Στο πρώτο ημίχρονο δεν ήμασταν τόσο καλοί εμείς δημιουργικά και προηγήθηκε η τερπιστία με αστημένο. Από εκεί και πέρα, βέβαια, στο δεύτερο ημίχρονο εμείς ήμασταν πολύ καλύτεροι. Μπήκαμε κανονικά, ανεβάσαμε πολύ ρυθμό, δημιουργήσαμε αρκετές ευκαιρίες, βάλαμε και ένα γκολ. Από το πρώτο ημίχρονο, ευτυχώς που βάλαμε γρήγορα τον γκολ, δηλαδή στο πρώτο ημίχρονο, στο 1-1. Γιατί ανταποκριθήκαν οι παίκτες, δηλαδή με το φάγανε γκολ, αντιδράσανε πολύ καλά και δημιουργήσαν πολύ καλές ευκαιρίες, βάλανε ένα γκολ και έτσι τελείωσε το πρώτο ημίχρονο. Στο δεύτερο ημίχρονο ήμασταν αρκετά καλοί, δημιουργήσαμε πάρα πολύ καλές ευκαιρίες και περιμέναμε τη στιγμή που θα γινόταν το γκολ. Ο διαιτητής ελέγχεται κάποια στιγμή για μια φάση μέσα στην περιοχή που για μας ήταν καθαρή, αλλά είναι στη διάθεσή του αν θα το δώσει ή όχι. Αυτό που με ευχαριστεί ιδιαίτερα στο δεύτερο μήνα είναι ότι άλλαξε πολύ πρόσωπο η ομάδα και δημιούργησε πάρα πολλές ευκαιρίες για να βάλει τον γκολ. Δεν ήμασταν τυχεροί και στην τελευταία φάση ακόμα δεν ήμασταν τυχεροί, η μπάλα πέρασε μπροστά από το τέρμα. Εκεί δεν μπορούσαμε να ήμασταν τυχεροί και έστω και στο τέλος να βάζαμε ένα δεύτερο γκολ που θα μας έδινε ένα προβάδισμα για τη συνέχεια, τίποτα παραπάνω. Και το ότι ήρθε χει το παιχνίδι σήμερα δεν λέει κάτι αυτό, γιατί έχει αρκετά παιχνίδια μπροστά μας, έχουμε 6 παιχνίδια τα οποία θα παίξουμε, πρέπει να τα κερδίσουμε για να ανεβάσουμε την ομάδα στην κατηγορία όσο πιο γρήγορα γίνεται.